Η Ιταλία κατάφερε στη διαδικασία των πέναλτι να περάσει την Ισπανία και το προπονητικό team έχει βάλει το αποτύπωμά του στην πορεία αυτή τη σκουάντρα Τζούρα. Η Εθνική Ιταλία θα αντιμετωπίσει στο τελικό του Γουέμπλεϊ την αντίστοιχη τη Αγγλία με στόχο την κατάκτηση του Γιούρο για δεύτερη φορά και μπορεί τα βλέμματα να πέφτουν σε κοιέ αβερά τη Ζορζίνιο και Μπαρέλα. Όμω κάποιοι κάνουν μια άλλη δουλειά που κάποτε ήταν στη θέση του. Η Ρομπέρτο Μαντσίνη, ο Γκαμπριέλο Ριάλι, ο Αλμπέρι Κοεβάνι και ο Τζιάν Λουκαβιάλι, 4 πρώην διεθνεί. Ο χρόνο έχει περάσει και έχει αφήσει το αποτύπωμά του, έστω και αν οι Ιταλοί διατηρούν τη φινέτσα του μέσα από τα αυτοκόλλητα τη Πανίνη. Το Καρέ έγινε viral με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να είναι σήμερα 56 ετών. Τον Γκαμπριέλε Οριάλι, 68 που μάλιστα κατέκτησε και το Παγκόσμιο Κυπέρο το 1982. Ο διάσημο για το στυλ του Αλμπέρικο Εμβάνι, που είναι 58 ετών αλλά και ο Τζιάλουκα Βιάλι 56, άλλωστε είχε αποτελέσει δίδυμο μαζί με τον Μαντσίνη στη Μεγάλη Σαμπτόρια της δεκαετίας του 80 και 90. Ο Ιταλός Αντώνιο Φεντερίκο συγκλώνησε με το σκίτσο του που αποκονίζει τον Λουίς Ενρίκε δίπλα στην αδικοχαμένη 9χρονη κόρη του Σάνα. Η Γκαζίτα Τελοσπορ του έδωσε το δικαίωμα να φτιάξει ένα σκίτσο και αυτός το έφτιαξε. Που απεικονίζει την κόρη να λέει στον μπαμπά ότι ήταν ένα καλό μάτ και ο μπαμπά να συμφωνεί με την κόρη. Ήταν 29 Αυγούστου του 2019 όταν ο Λουί Ενρίκε ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση. Η 9χρονη κόρη του, Σάνα, απεβίωσε νικημένη από καρκίνο. Δύο χρόνια μετά, ο 51 ετών παλέμαχο μέσω τη Βαρσελόνα και τη Ρεαλ Μαδρίτη, καθοδήγησε την εθνική Ισπανία μέχρι τα ημιτελικά του γύρω. Είδε την ομάδα του να ητάται στα πέναλτια από την Ιταλία και να μένει εκτό από τον τελικό, όμω έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλο προπονητή. Και είχε και μια κουβέντα με την κόρη του. Ο Μάρκο Βεράτη έκανε λόγο για το πέναλτι που κέρδισε ο Ραχίμ Στέρλινγκ. ίσω ήταν λίγο γενναιόδωρο πέναλτι, αλλά είναι μέρο του ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι ήταν λίγο γενναιόδωρο αυτό το πέναλτι. Να ρίξουμε και μια ματιά για το πώ έφτασαν οι Ιταλοί στο τελικό. Ε, 11 έκτου στη Ρώμη, Τουρκία Ιταλία, Ιταλία 0-3. 16 έκτου στη Ρώμη, Ιταλία Ελβετία 3-0. 26 πάλι στη Ρώμη, Ιταλία-Ουαλία 1-0. Για τη φάση το 16 Ιταλία θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, στην Αγγλία. 26 έκτου θα νικήσει την παράταση στην Αυστρία με 2-1. Ένα στα προημιτελικά στο Μόναχο θα αποκλείσει και το Βέλγιο με το ίδιο σκορ. Γκολ θα δεχθεί και στον αγώνα, τον ημιτελικό στο Λονδίνο, 6-7 από την Ισπανία, την οποία κατάφερε να την νικήσει στα πενάλτη.